Μου ήρθε να πάρω το κεφαλικό. Ανοίγοντας το λογαριασμό της AI, μία οικογένεια στην περιοχή της Κνώσου δεν πίστευε στα μάτια της, καθώς καλείται να πληρώσει 786 ευρώ, όταν εδώ και δεκαετίες πληρώνει από 30 έως 50 ευρώ. Τώρα αποφάσισε η AI να μου το στείλει 786 ευρώ. Δεν έρχονται ποτέ να μετρήσουν και υποψιάζομαι ότι τα βγάζουν από το μυαλό τους ένα νούμερο. Και δεν είναι το πρόβλημα αυτό σαν νούμερο. Το πρόβλημα είναι ότι από την κλίμακα 1, αν δείτε με 0,67 που είναι εδώ, με πάνε να πληρώνω το κυβικό 2,80, να το πληρώνω 3 ευρώ. Οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα, παιδιά. 800 ευρώ δεν πληρώνει όλο το χωριό και ήρθε του ξαδέρφου μου στο σπίτι. Τίποτε, δηλαδή, τι κατανάλωση κάνει του ήρθε 800 ευρώ. Να μας πει, δηλαδή, η AI. Άμα μπορεί να μας πει, τι είναι τα 800 ευρώ. Ο Δημότης μετέβη στα γραφεία της AI, λαμβάνοντας την απάντηση ότι πιθανό να έχει διαρροή νερού στο σπίτι του, κάτι ωστόσο που δεν ίσχυε, σύμφωνα με διαβεβαιώσεις που έλαβε ο ίδιος από υδραυλικό. Αν πάτε πάνω και δείτε που έχω φέρει υδραυλικό και έχει βάλει ένα μηχάνημα, δεν χάνει ούτε σταγόνα, δεν χάνει μέσα το σπίτι μου. Και πώς είναι δυνατόν 40 χρόνια, δηλαδή ή 40 χρόνια τους έκλεβα και πλέρωνα 30 ευρώ, ή αυτή τα τελευταία σε αυτό το λογαριασμό με κλέβουν και μου ζητάνε 800. Δεν υπάρχει μέση λύση. Αλλά είναι αμαρτία να πληρώνει το παιδί τόσα λεφτά. Για χαζομάρι αυτόν να κάνει τις δουλειές τους καλά και να επανέλθουν στον εγκέφαλό τους. Να μην βάλουν άλλα και άλλα του κόσμου. Να στεναχωριάζει. Αν είχε έρθει σε εσά. Σε εισαγγελέα θα πήγαινα. Νερό χρυσάφι, όπως σχολιάζει ο Δημότης, ο οποίος προσπαθεί μάτια όμως να βρει το δίκιο του, με τον ίδιο να δημοσιοποιεί το πρόβλημα, με την ελπίδα οι αρμόδιοι να ερευνήσουν το θέμα, ώστε να δοθούν σαφείς απαντήσεις για το τι πραγματικά έχει συμβεί. Οφείλω να μας δώσει κάποιες εξηγήσεις, όχι να κάτσει στα γραφεία όπως είχα πάει χθες, η μία κυρία να τρώει σικάλεως μπισκότο, η άλλη να ασχολείται αν θα βρέξει ή δεν θα βρέξει, και ο άλλος να μου λέει ότι θα έρθει σε 2 μήνες. Άμα αυτή είναι απάντηση για 800 ευρώ, μάλιστα από την ΔΕΗ μου είπαν ότι έχουν και άλλα, λέμε 2-3 χιλιάδες, δηλαδή το έχουν βρει. Να κάνουν τη δουλειά τους καλά. Να μην κάνουν να πίνουν οι καφέδες. Είναι αμαρτία να δώσουμε τόσα λεπτά γιατί έχουμε μόνο μία σύνταξη. Είναι αμαρτία αφού δεν έχει καταναλωθεί το νερό. Η ταλαιπωρία του Δημότη στην προσπάθειά του να αποδείξει ότι δεν κατανάλωσε τα εκατοντάδες κυβικά μέτρα νερού είχε και συνέχεια. Καθώς η τελευταία απάντηση που φαίνεται να έλαβε από τη ΔΕΙΑΙ ήταν ότι το συνεργείο θα μεταβεί για έλεγχο στην περιοχή μετά από 2 μήνες λόγω φόρτου εργασίας. Γιατί να έρθουν σε 2 μήνες. Γιατί έχουν, λέει, πολλή δουλειά, δεν έχουν προσωπικό. Ξαναπήρα τηλέφωνο ερχόμενος από τα γραφεία τους για να τους πω ότι χάνεται το νερό και πάει κάτω στο έδαφος. Η διαρροή της AI. Ναι, είναι της AI. Δεν χρεώνεται το ρολόι με εμένα, δεν γυρίζει, το έχω τσεκάρει αυτό. Εγώ έδωσα βλάβη στη AI, η AI έδωσε βλάβη στο συνεργείο που ήρθε και το συνεργείο που ήρθε θα δώσει βλάβη, λέει, στους άλλους που θα έρθουν. Παράπονα για φουσκωμένο λογαριασμό νερού υπήρξαν πρόσφατα και από άλλη δημότησα στον οικισμό Μακρύς Τείχος Κνώσου, η οποία κλήθηκε να πληρώσει λογαριασμό ύψους 300 ευρώ από 30 ευρώ που πλήρωνε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Συνεργείο που έσπευσε στο σημείο διαπίστωσε ότι τελικά της είχαν χρεωθεί κακώς 100 κυβικά νερού παραπάνω και έτσι η ταλαιπωρία της έλαβε τέλος.